Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Κίμη Ευβίας. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτά τα ειδικά οχήματα του στρατού θα μεταφερθούν εκεί για να ανοίξουν αποκλεισμένα χωριά και να μεταφερθεί όλος ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση. Εντυπωσιακές, ασυνήθιστες αλλά ενδεικτικές εικόνες της φωνικής κακοκαιρίας. Λίγες ώρες μετά το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ναυπακτία και Κομοτηνή, ο χιονιάς προκαλεί απελπισία και οργή σε Σκόπελο και Αλόνισο που παραμένουν χωρίς ρεύμα εδώ και τρεις ολόκληρες μέρες. Στην Κίμη της Εύβοιας, όπου παραμένουν αποκλεισμένα πάνω από 10 χωριά. Στη Λέσβο, με τις σκηνές προσφύγων να βουλιάζουν παγωμένες στα χιόνια. Και στις Ινούσες, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια και τους κατοίκους να μην έχουν σταθερά τηλέφωνα για τέταρτη μέρα. Οι εικόνες στη Σκόπελο καθυλώνουν. Το πυκνό χιόνι καλύπτει τις στέγες σπιτιών και φτάνει μέχρι τις διάσημες παραλίες. Τα πάντα λευκά τόσο πανοραμικά, όσο και από το επίπεδο της θάλασσας. Με αυτοκίνητα να έχουν ακινητοποιηθεί καλυμμένα στα χιόνια, τους κατοίκους σπιτιών να προσπαθούν να αποφύγουν τις μετακινήσεις και άλλους να επιχειρούν να ανοίξουν μια δίωδο για να περπατήσουν μέχρι το κέντρο. Η πολυσύχναστη τα καλοκαίρια χώρα έχει ερημώσει, οι δρόμοι που παραμένουν ανοιχτοί κρύβουν παγίδες και οι κάτοικοι δηλώνουν μόνοι και αβοήθητοι. Η σημερινή μέρα είναι λίγο χειρότερη από τη χθεσινή, διότι σήμερα, πέρα από τα άλλα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον πάγο. Στην Αλόνισο η κατάσταση σύμφωνα με τον Δήμαρχο παραμένει τραγική. Το 60% του νησιού δεν έχει ρεύμα και σταθερό τηλέφωνο για τρίτη μέρα, με το χιόνι να ξεπερνά σε πολλά σημεία ακόμα και το 1,5 μέτρο. Τα επτάμενα δελφίνια ξεχωρίζουν με δυσκολία στο λιμάνι, το χιόνι φτάνει όπως και στη Σκόπελο μέχρι τη θάλασσα και τα πάντα στη χώρα έχουν ντυθεί στα λευκά. Η κατάσταση είναι τραγική στην Αλόνισο, συνεχίζει να είναι τραγική. Έχουμε πολλά προβλήματα. Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ρεύμα. Πάνω από 60% του νησιού είναι χωρίς ρεύμα. Είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Το χιόνι στην Κίμη Εύβοιας έχει φτάσει στο σημείο που βρίσκουμε περίπου 50 πόντους. Μπροστά μας βρίσκονται τα επιστροφόρα του στρατού, τα οποία θα επιχειρήσουν να ανοίξουν τους δρόμους εκείνους που έχουν αποκλειστεί πολλά χωριά. Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα του στρατού προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους, οι κάτοικοι να κρατήσουν την ισορροπία τους και οι οδηγοί να βρουν διέξοδο σε συνθήκες που οι περισσότεροι είχαν χρόνια να συναντήσουν. Να βγεις από τα σπίτια, είτε με τα πόδια και πολύ περισσότερο με αυτοκίνητο, είναι αρκετά δύσκολο. Θέλουμε κάποια βοήθεια από την πολιτεία. Για τα ζώα να μας στείλουν ζωοτροφές. Την περιοχή κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, που ζήτησε τη συνδρομή του στρατού. Παρά τις προσπάθειες, 10 χωριά παραμένουν αποκλεισμένα. Βλέπω ότι ρίχνετε αλάτι. Αλάτι, ναι. Προσπαθούμε να φύγει το χιόνι, λίγο ο πάγος. Έχουμε ακόμη κάποια χωριά που είναι κλειστά, γιατί έχουμε χιονόπτωση, η οποία, όπως μας λένε και κάτι, και δεν είχαν να τη δουν δεκαετίες. Στο έλεος του χιονιά και οι πρόσφυγες. Στον καταβλισμό της Μόριας, άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά εκτεθειμένοι σε πολικές θερμοκρασίες, με τις σκηνές μισοθαμένες στα χιόνια. Όλοι αναζητούν τρόπους επιβίωσης με τα μέσα που διαθέτουν να είναι ίδια από το περασμένο καλοκαίρι. Όλα αυτά μία εβδομάδα μετά τη δήλωση Μουζάλα για τις συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας. Το στοίχημα λοιπόν του ξεχειμονιάσματος κερδίθηκε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι σε εξωτερική σκηνή, στο κρύο ή να μην είναι σε θερμενόμενο μέρος. Το μεσημέρι η Κομισιόν χαρακτήρισε ανεπαρκή την κατάσταση, με την ύπατη αρμοστία να ζητάει τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά στην ενδοχώρα και τους γιατρούς χωρίς σύνορα να περιγράφουν το πρόβλημα. Είμαστε εξοργισμένοι καθώς βλέπουμε, παρά τις υποσχέσεις των ελληνικών αρχών, σήμερα στη Λέσβο και τη Σάμο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να είναι αβοήθητοι στο κρύο. Τις πληγές τους λόγω κακοκαιρίας μετρούν και οι κάτοικοι στις Ινούσες. Η νέα πρωινή χιονόπτωση επιδείνωσε την κατάσταση, με το νησί να παραμένει χωρίς τηλέφωνα και επικοινωνίες για τέταρτη μέρα. Δεν έχει τηλέφωνο ο κόσμος, δεν έχουν τηλέφωνα στα σπίτια τους. Έχει ηλικιωμένους που πρέπει να τους ειδοποιούν γιατρό και τέτοια, και δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν όλοι κινητά. Οι εικόνες που είχαν χρόνια να δουν καταγράφουν και οι κάτοικοι της Λίμνου. Με πολλούς να περιγράφουν το τοπίο που συναντούν στο κάστρο της Μύρινας. Τα σκαλιά στο κάστρο έχουν γίνει ένα με το χιόνι. Το πρώτο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας του 2017 εξακολουθεί να σαρώνει τα νησιά των Σποράδων, του Βόρειου Αιγαίου και πολλές περιοχές της Εύβοιας που παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με τη νύχτα που έρχεται να προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη σε όλες αυτές τις περιοχές. Τι
πυρετός διαβουλεύσεων για το Κυπριακό. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο συμφώνησαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις πριν αποφασίσουν αν θα μεταβούν ή όχι στη Γενέβη. Σε πλήρη εξέλιξη και διαδοχικές συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρώτο τετατέτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε στην τελική φάση, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι και το τέλος της διαπραγμάτευσης, αν δεν πάνε καλά. Έχει κρυφτεί μια σημαντική πρόοδος, αλλά οι μεγάλες δυσκολίες είναι ακόμα μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτό. Την αδιαλαξία της τουρκικής πλευράς επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της συνάντησης. Ελλάδα και Κύπρος θέλουν λύση. Όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση λύσης. Υπάρχουν σαφείς όροι και ξεκάθαρες προϋποθέσεις. Τη σπουδαιότητα της επανέναρξης των συνομιλιών τόνισε η Φόφη Γεννηματά. Για το Κυπριακό υπάρχει εθνική γραμμή. Διεκδικούμε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνη με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Για υονομευμένες διαπραγματεύσεις που θέλουν να οδηγήσουν σε διχοτομική λύση για την Κύπρο, έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Λύση σημαίνει ένα κράτος και όχι δύο κράτη. Κράτος ενιαίο, βιώσιμο, με μία κυριαρχία. Την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας πρότεινε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Πρέπει να έχουμε μία υπεύθυνη εθνική στάση μαζί με τους Κυπρίους στην υπόθεση. Το πρωί άρχισαν στη Γενέβη και πάλι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις Αναστασιάδη και Ακιτζή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που θα κορυφωθούν στις 12 του μηνός με την πολυμερή διάσκεψη όπου θα μετέχει ως παρατηρητής και ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, δείχνοντας εμπράκτος το ενδιαφέρον της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε όλα τα νεότερα από τη Γενέβη. Τώρα εκεί βρίσκεται ο Διευθυντής Συνειδήσεων και Ενημέρωσης του Αλφα Κύπρου, ο κύριος Γιώργος Τσαλακός. Γιώργο, καλησπέρα. Πριν από λίγο είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τσίπρα και Ερντογάν. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα? Έτσι είναι, Αντώνη. Καλησπέρα από την Γενέβη. Να σας δώσω αμέσως πληροφορίες από τουρκικές πηγές που είναι εδώ στη Γενέβη για το τηλεφώνημα Τσίπρα-Ερντογάν. Λένε λοιπόν ότι από την Προεδρία, από την τουρκική Προεδρία, μαθαίνουν ότι η συζήτηση κράτησε 30 περίπου λεπτά, αν όχι και παραπάνω, και ότι το θέμα που φαίνεται να αποτελεί ένα common understanding είναι το ότι θα περιμένουν να δούνε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων εδώ στην Γενέβη και μετά να αποφασίσει η τουρκική Προεδρία ως τι θα κάνει. Αν θα εκπροσωπηθεί δηλαδή με τον Ταγίπ Ερντογάν εδώ στη Γενέβη την Πέμπτη ή με ποιον άλλον θα εκπροσωπηθεί. Μια όμως και μιλάμε γι' αυτό, να πούμε το εξής, ότι αυτό που υπάρχει σαν μίνιμουμ για τη διεθνή διάσκεψη είναι η εκπροσώπηση των τριών εγκυητριών δυνάμεων Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Αυτή ήταν μια βρετανική ιδέα η οποία μπήκε στο τραπέζι εδώ και μερικές μέρες. Ποιο το σκεφτικό της? Το ότι είναι καλύτερα να πάμε πιο σιγά, να μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι, να μην πάνε οι ηγέτες εκεί και να βρεθούν μπροστά σε ένα αδιέξοδο, διότι μετά η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, το πιο πιθανό σενάριο είναι την Πέμπτη να δούμε εδώ, στη Γενέβη, τους Υπουργούς Εξωτερικών. Τώρα, ο Ειδικός Σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Έιντε, είπε μια κουβέντα η οποία είναι λίγο γρίφος και συμβηλική. Πριν από λίγο, είπε δηλαδή ότι δεν σημαίνει ότι το επίπεδο με το οποίο θα αρχίσει η διάσκεψη δεν σημαίνει ότι είναι αυτό με το οποίο και θα τελειώσει. Άρα, Γιώργο, λοιπόν, κρατάω τρία πράγματα. Κρατάω τρία πράγματα από αυτά που είπε. Το πρώτο είναι ότι οι κύριοι Τσίπρας και Ερντογάν συμφώνησαν ότι αν είναι απαραίτητη η παρουσία της Τσίπρας, θα πάνε οι διαπραγματεύσεις. Αυτό θα γίνει. Το δεύτερο είναι ότι οι προσδοκίες σε πρώτη φάση είναι χαμηλές. Και το τρίτο είναι ότι η παρέμβαση από εδώ και πέρα είναι ότι εάν προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πηγαίνει καλά, τόσο από ένα σημείο και μετά θα αυξάνεται και θα αναβαθμίζεται και η παρουσία από τις δύο πλευρές, έτσι. Αντώνη, μόνο μία φράση. Ναι. Όλα εξαρτώνται από την πρόοδο που θα επιτύχουν αυτές τις τρεις μέρες Αναστασιάδης, Ακιτζή, στα θέματα που έχουν βάλει κάτω. Για να δούμε λοιπόν. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Είχε έρθει λοιπόν, όπως σας είπα, ο Βασίλης Χίτος. Έχεις μια είδηση, Βασιλιά, πες μας. Νίκο, πριν από μία περιπόρα βρέθηκε νεκρός ο Ρώσος πρόξενος στην Αθήνα. Στο διαμέρισμά του στην Ρόδου Αττικού 7. Δίπλα δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Μιλάμε για τον Μαλανίν Ανδρέη, 55 ετών,
είναι στο σημείο η ιατροδικαστής και από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, λέω, αλλά και το Πανεπιστήμιο. Η είδηση που μας φέρνει, επειδή είναι πολύ σοβαρή και ο καθένας καταλαβαίνει το γιατί. Έχει βρεθεί λοιπόν νεκρός ο πρόξενος της Ρωσίας στην Ελλάδα, 55 ετών. Ξέρουμε αν είναι παθολογικά τα αίτια ή κάτι άλλο, εγκληματική ενέργεια. Αυτή την ώρα είναι κλιμάκιο της ασφάλειας του τμήματος ανθρωποκτηνών στο σημείο για να αποκλείσουν αυτή την περίπτωση. Mm. Πάντως το σπίτι δεν ήταν παραβιασμένο. Ναι, το σπίτι διαμέρισμα. Δεν είναι παραβιασμένο και είναι και στην καλύτερα φυλασσόμενη περιοχή της Αθήνας. Έτσι, είναι δίπλα το Προεδρικό Μέγαρο, το Πρωθυπουργείο, πρεσβείες. Είναι ένας χώρος όπου δεν. Όπως και να έχει, Νίκο, μιλάμε για τον πρώτο τη τάξη μετά το Ρώσο πρέσβη. Ναι, βέβαια. Και επειδή έχει προηγηθεί και στην Τουρκία κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητούμε εδώ, μας κάνει αμέσως να μαγκωνόμαστε. Λες λοιπόν ότι το ρεπορτάζ σου είναι πως έχουμε νεκρό τον Ρώσο πρόξενο στην Αθήνα. Στο διαμέρισμά του, το προσωπικό, όχι την κατοικία, την πρεσβευτική, γιατί συνηθίζουν και άλλοι διπλωμάτες να μένουν στην πρεσβευτική κατοικία, στο σπίτι του που του είχε ενοικιάσει η πρεσβεία στην Ρόδο Αττικού 7. Στο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η εξέλιξη αυτής της είδησης. Πραγματικά, πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος είναι νεκρός και αυτό. Διέμενε μόνος του, Νίκο. Όχι, δεν υπήρχε κάποια άλλη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Ξέρουμε πώς ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει τώρα, δηλαδή είναι πολύ πρόσφατο. Ναι. Ποιος ειδοποίησε τις αρχές, πώς. Από την πρεσβεία ανησύχησαν γιατί είχαν κάποιο ραντεβού τις απογευματινές ώρες εκτός πρεσβείας, αλλά στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων έπρεπε κάποιος να τηλεφωνήσει, να παραλάβει να τον πάρει και δεν απαντούσε ποτέ στα τηλέφωνα που του έκανε. Ξέρουμε αν η κατοικία του προξένου φυλασσόταν, αν είχε φρουρά ο ίδιος. Φρουρά προσωπική δεν είχε, μόνο ο Ρώσος πρέσβης έχει. Απλά εκεί που ήταν το σπίτι Νίκο, δεν επιδεχόταν καμία αμφισβήτηση ότι χρειάζεται και άλλη φρουρά δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου. Βασίλη, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσει, θα το μεταδώσουμε αμέσως. Σε απόγνωση είναι καταναλωτές και βενζινοπόλες από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Μέσα σε μία εβδομάδα η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 5 λεπτά, 11 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στο υγραέριο κίνησης. Είναι χαρακτηριστικό πως οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου η βενζίνη έφτασε μέχρι και το 1 ευρώ και 91 λεπτά, ενώ η τιμή του ντίζελ κυμαίνεται από 1 ευρώ και 30 λεπτά έως 1 ευρώ και 53 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης έφτασε στο 1 ευρώ και 15 λεπτά. Οι αυξήσεις αυτές θα φέρουν και νέα λουκέτα, λένε οι πρατηριούχοι. Με αυτές τις τιμές η κατάσταση είναι ακόμα πιο απελπιστική. Δυστυχώς η μικρομεσαία επιχείρηση δέχεται επίθεση αφανισμού. Μας σκοτώνει αυτό, όχι μόνο επιβαρύνει. Οι τιμές των καυσίμων καίνε και τα νοικοκυριά παγώνουν, αφού σε πολλές περιοχές όπου είχαμε κακοκαιρία τα καύσιμα πήραν φωτιά. Στην Εύβοια η βενζίνη έφτασε το 1 ευρώ και 79 λεπτά. Το ντίζελ 1 ευρώ και 48 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 12 λεπτά. Στην Άξο, όπου και εκεί χιόνισε, η βενζίνη κυμαίνεται από 1 ευρώ και 69 λεπτά έως 1 και 83. Το ντίζελ έφτασε στο 1 και 49 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης έως 1 και 19 λεπτά. Μέσα στην κρίση είναι και αυτό κρασάκι στην τούρτα. Πάντα να μπαίνει ειδικός φόρος, πάντα μειώνεται η κίνηση. Το βλέπουμε ότι όλοι περιορίζονται. Ο κόσμος στρέφεται σε πολλά, εκτός από το πετρέλαιο και σε άλλα που είναι για να θερμαθεί. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος θεωρεί πως όλα είναι καλά και αν χρειαστεί θα παρέμβει στην αγορά. Νομίζω ότι ακόμα οι τιμές είναι ελεγχόμενες. Αν τυχόν γίνει έκρηξη τιμών, νομίζω ότι και η κυβέρνηση θα πάρει τα ανάλογα μέτρα. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει έως και 1 ευρώ και 61 λεπτά. Στο ντίζελ 1 και 46 και το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 5 λεπτά.